Στο προηγούμενο επεισόδιο πήρε την πρώτη βαθμολογία. Που ήταν μεν η πρώτη βαθμολογία, αλλά δεν ήταν εκεί η πρώτη βαθμολογία, γιατί έχει ξανάρθει το παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχε πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Τίποτα όμως δεν έχει τελειώσει. Ίσα-ίσα που τώρα ξανά ξεκινάει η Τάνια Κοφινιώτη. Τάνια μου! Καλησπέρα! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς όρισες. Βλέπω σήμερα εδώ γίνονται κάποια πράγματα, έτσι? Εδώ γίνονται πράγματα. Γίνεται κάποιο layering, γίνεται κάποιο έτσι sexiness, υπάρχει overload. Και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να ήταν η παιδική σου φωτογραφία για να έχουμε σήμερα αυτό. Πάμε να τη δούμε? Βέβαια. Πάμε. Φορτόγκα από παιδί, το είπα εγώ. Όντως, πόσα άλλα φωνήεντα. Και τελειώνω εκεί. Πού βρίσκεσαι? Είμαι στο σχολείο, σε χριστουγεννιάτικη γιορτή. Ναι. Είναι και ο αδερφός μου δίπλα. Τον κόψαμε. Ναι, είναι χριστουγεννιάτικη γιορτή. Και εμένα είναι οι γονείς μου κάπου. Εκεί πάνω λέει ευτυχισμένο το 1900 τι? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Πόσο χρονών είσαι εδώ? Δεν θα είμαι πέντε. Πέντε. Οκ. Λοιπόν, και είναι γιορτή στο σχολείο. Και γιατί επέλεξες αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία να μας φέρεις? Άκου τώρα, Κατερίνα, τι γίνεται. Έχει πολλά πράγματα και από αυτά που άκουσα εδώ σήμερα τις συμπαίκτριές μου. Αρχικά, αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν της νονάς μου. Γενικά, δυστυχώς, τους πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους τους έχασα. Ήθελα να κάνω μια μνήμα, λοιπόν, γιατί πέρασαν και οι μέρες που μου είχε φύγει από τη ζωή. Επίσης, είναι ένα κομμάτι που με αντιπροσωπεύει πάρα πολύ, γιατί γενικά το κόκκινο μ' αρέσει, τα πολλά μ' αρέσουν, τα θεματικά μ' αρέσουν. Και ναι, τώρα έλεγα είναι πως δεν θα το έλεγα, γιατί δεν θέλω να κάνω επίκληση στο συναίσθημα κανενός, αλλά μια και προαναφέρθηκε και από τη Ζέτα, και εγώ και εμένα οι γονείς μου έχουν χωρίσει. Και εδώ είναι η γυναίκα του μπαμπά με μητριά μου και είναι και ο μπαμπάς μου και με φωτογραφίζουν και χαίρονται από κάτω και θέλω να τη στείλω ένα μήνυμα γιατί έπαθε εγκεφαλικό πριν από 2 μέρες, πολύ βαρύ και είναι στο νοσοκομείο. Περαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το λέω ούτε για τα ρούχα ούτε για τίποτα, το λέω απλά γιατί θέλω να τη στείλω μια μεγάλη αγκαλιά γιατί ήμουν εγώ εκεί εκείνη την ώρα που τη σήκωσα. Μπράβο. Είναι καλύτερα τώρα η γυναίκα? Όχι, είναι βαρύ πολύ δυστυχώς. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, γράφω στήλη περιοδικού, σε στήλη περιοδικού, με θέμα το styling και βραβεύομαι και έχω πάει λοιπόν να πάρω το βραβείο μου. Θα κάτσουμε εκεί πέρα, θα έχει ένα μπουφέ και αυτά και θα σηκωθώ να βραβευτώ. Αυτά. Βαθμολογήστε. Πώς σου φαίνεται η βαθμολογία? Ωραία και λίγο άδικη, νομίζω. Πάμε τώρα στη Σιμών, οπωσδήποτε, γιατί η Σιμών έβαλε 4. Ναι. Μάλλον είναι το πρώτο 4 που έχω βάλει ποτέ. Τάνια, να σου πω κάτι. Αν σου πει κάποιος ότι είσαι άσχημη, σημαίνει ότι είναι άσχημη φωτογραφία. Είσαι copy-paste, είσαι πραγματικά ακριβώς ίδια. Η αλήθεια είναι ότι θα άλλαζα μόνο το καπέλο. Αλλά για να είμαι δίκαια, είναι πραγματικά στο σήμερα, εσύ από τη φωτογραφία σήμερα. Με τέτοια επιτυχία δεν νομίζω να έχει πετύχει κάποια εδώ σήμερα από εμάς αυτό που βλέπω εγώ στη φωτογραφία. Καλά, θα σου να δούμε. Καλά, περίμενε και εσύ, ρε παιδί. Είπα από αυτό που έχω δει, ρε παιδιά. Μόνο το καπέλο με χαλάει γιατί είναι λίγο περίεργο το γύρω-γύρω. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά αν το βγάλεις θεωρώ ότι θα είσαι πολύ πιο όμορφη με αυτό εδώ. Έτσι, είσαι πολύ πιο ωραία.
Απελευθέρωση. Γιατί είναι πολύ έντονο αυτό εδώ. Φοράς και τα χρώματα, είναι πολύ μεγάλη επιφάνεια του κόκκινου. Και έτσι είναι όντως πολύ πιο ωραίο. Mm-hmm. Αυτό. 2,3. Mm-hmm. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ σου, πολύ. Εύχομαι, Τάνια.